Αν και η Ελλάδα καταγράφει θλιβερή πρωτιά στα τροχαία ατυχήματα και δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας, οι Έλληνες οδηγοί σε ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθούν να μην τη χρησιμοποιούν. Μπα, όχι ακόμα, μέσα στην πόλη όχι. Για ποιο λόγο? Τυχαίνεται. Μέσα στην πόλη δεν χρειάζεται νομίζω τόσο πολύ. Εντάξει, δεν υπάρχουν ταχύτητες, οπότε εντάξει. Πώς με πούνε πού και πού, αλλά εντάξει. Ούτε να κυκλοφορούν δεν ξέρουν. Όχι μόνο τη φωτισμένη, δεν βάνομαι. Για ποιο λόγο είναι θέμα παιδείας, νομίζετε? Μάλλον. Ενδεικτικά είναι τα όσα προέκυψαν από το στοχευμένο πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων. Σε 6.713 ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 1.302 σχετικές παραβάσεις σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή σχεδόν το 20% δεν φορούσε ζώνη. Έχω δει οι νέοι οδηγοί πλέον και φοράνε ζώνη ασφαλείας. Δηλαδή έχει γίνει μια βελτίωση σε αυτό το θέμα. Πιθανολογώ ότι πρέπει να το κάνει περισσότεροι γιατί έχουν συνέπειες. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας σε σχέση με προηγούμενα έτη έχει αυξηθεί. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αυξηθεί ικανοποιητικά. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ανεξάρτητα της απόστασης που πρέπει να διανύσουμε με το όχημά μας, ανεξάρτητα το πού καθόμαστε στο όχημά, είτε στο μπροστά μέρος είτε στο πίσω μέρος, και ανεξάρτητα από την ταχύτητα που κινείται το όχημα, η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι επιβεβλημένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ανάμεσα στις 6 περιοχές της χώρας με τις περισσότερες παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ήταν τα Χανιά. Πρώτη ήρθε η Αττική και ακολουθούν οι περιοχές της Ακαρνανίας, της Θεσσαλονίκης, της Φθιώτιδας και της Αχαΐας. Σε αυτό το κομμάτι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι γονείς. Διότι οι γονείς, εάν καθημερινά χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας, τότε και τα παιδιά τους μεθαύριο θα χρησιμοποιήσουν και αυτά τη ζώνη ασφαλείας. Ζήτημα παιδείας είναι και η ασφάλεια των παιδιών κατά τις μετακινήσεις τους με γιοταχή. Τα παιδιά πολλές φορές ούτε καν δένονται, είναι στη μέση ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέσα που θα σώσουν το παιδί τους σε περίπτωση ατυχήματος. Η χρήση ζώνης ασφαλείας και τα ειδικά παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων έχουν αποδειχθεί σωτήρια σε εκατοντάδες περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.